Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και βέβαια Reader στο King's College του Λονδίνου. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Το ακούσατε το ερώτημα ή να το επαναλάβω? Γιατί Το ακούσα και συμμερίζομαι γενικότερα την απεσιοδοξία σας, αλλά τώρα στα συγκεκριμένα θέματα τα οποία αναφέρατε εισαγωγικά, θέλω να δώσω μια άλλη έτσι, προσέγγιση. Όντως, κοιτάξτε, η Τουρκία εξοπλίζεται επιθετικά εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε και όταν λέω επιθετικά, η Τουρκία προμηθεύεται συστήματα τα οποία από τη φύση τους έχουν ένα επιθετικό προσανατολισμό. Δηλαδή, το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων του Ανατούλου δεν είναι απλό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει η Τουρκία για την άμυνα των αυτών της. Ούτως ή άλλως η Τουρκία δεν περιμένει κάποια χώρα να εισβάλλει στις αχτές, ας πούμε, της Μεσογείου ή στον το Βόσπορο ή στην Κομποθήκα. Ένα πλοίο το οποίο από τη φύση του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθετικές επιχειρήσεις. Τα υποβρύχια τα οποία προμηθεύεται από την Τουρκία, τα οποία δεν μένουν, όπως σωστά είπατε, είναι ο ίδιος τύπος το 2014 με τα δικά μας, αλλά θα έχει πιο σίγουρα σχήματα. Το υποβρύχιο γενικά από τη φύση του, απλά τα λέω λίγο σαν για το συνειδητοποιητή, εντάξει, δεν μπορούν να παρακολουθούν πολύ στενά εξοπλιστικά. Από τη φύση του το υποβρύχιο είναι ένα επιθετικό όπλο. Το υποβρύχιο έχει πολλά πλεονεκτήματα εναντί των αντιπάλων του. Μπορεί να κρυφτεί πιο εύκολα, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά σε ένα εθνικό στόλο. Τα drones, τα οποία η Τουρκία όχι απλά κατασκευάζει, αλλά η Τουρκία αυτή τη στιγμή τα δοκιμάζει σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Έχει αυτό το τεράστιο προνόμιο, γιατί είναι ένα προνόμιο όταν κατασκευάζεις ένα οπλικό σύστημα να μπορείς μόνος σου να το δοκιμάζεις και όλα σε πραγματικές συνθήκες πολέμου. Αφήστε τώρα τα θέματα ηθικής, έτσι, εγώ δεν τα πιάνω στην αναλυσή μου. Μιλάμε τώρα ψυχρά και κοινικά, μου επιτρέπουν οι ακροάτες. Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή όχι απλά κατασκευάζει πολλά drones τα οποία μπορεί και να τα εξάγει και με αυτόν τον τρόπο να αναχρηματοδοτεί αυτές τις δραστηριότητες, αλλά η Τουρκία έχει καταφέρει να πειραματιστεί και με την τεχνητή νοημοσύνη με τελικό σκοπό να κατασκευάσει κάτι αυτό και αυτόνομα συστήματα. Δηλαδή συστήματα τα οποία δεν θα έχουν ανθρώπινο χειρισμό, συστήματα τα οποία θα μπορούν μόνα τους, αυτόνομες μηχανές πραγματικότητας, να χτυπήσουν κάποιους στόχους. Να πω ότι η Τουρκία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα άλματα, κατασκευάζει τα δικά της πλοία, έχει εθνικό πλοίο, το οποίο το εθνικό πλοίο δεν είναι ένα, είναι στην πραγματικότητα ένα μεγάλο project. Έτσι. Είναι φρεγάτες, είναι κομβέρτες, είναι αντιορπηλικά, έχει τα drones, έχει αυτό το πλοίο που βάζει αφήνω το κυρίσω, το οποίο δεν το πήραν από τους Ισπανούς. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα, το οποίο πρέπει να απαντήσουμε και το οποίο δεν το απαντάμε, έτσι, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο, γιατί θεωρώ ότι τα κειτελεία μας το έχουν απαντήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, μέσα στο στράτευμα η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Στο δημόσιο διάλογο όμως η συζήτηση ακόμα παραμένει περιέργως, ας πούμε, νηματική. Πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτή η χώρα ξοδεύει τόσα πολλά χρήματα για αμυντικούς εξοπλισμούς. Και αυτοί οι αμυντικοί εξοπλισμοί έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, δηλαδή κυρίως αεροναυτικό. Και έχουν μάλιστα και ένα επιθετικό πρόσημο. Δηλαδή, όπως είπα, είναι όπλα τα οποία από την πίστη τους χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθετικές επιχειρήσεις. Γιατί θα κάνει αυτά, τι θέλει η Τουρκία να πει? Το κάνει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο, για κάποια χρόνια λέγαμε ότι εντάξει, τώρα ένα αυταρχικό καθεστώς, ας πούμε, επενδύει για λόγους γοήτου στην άμυνα και το καθεξής. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει πολλές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό. Πραγματικά δεν υπάρχει προηγούμενο τουλάχιστον. Τα χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, δηλαδή μετά το 1923, έτσι με τον Κεμάλ, η Τουρκία να έχει μια τέτοια εξωστρέφεια στο αμυντικό τομέα. Διάβαζα προχθές κάποιο ρεπορτάζ του Κωστίδη ότι σε αυτή την τουρκική βάση που υπάρχει στο Κατάρ, δηλαδή στον Περσικό κόλπο, έτσι, θα στείλουν τώρα και F-16, θα στείλουν και πλοία τα οποία θα είναι μόνιμα σταθμευμένα στην Δόχα. Ταυτόχρονα έχουν κλείσει συμφωνίες με τη Σομαλία, δηλαδή μιλάμε για το κέρας Αφρικής. Κοιτάξτε τώρα γιατί περιοχές μιλάμε. Μιλάμε για περιοχές που είναι πολύ μακριά από εμάς. Άρα γιατί το κάνει λοιπόν, θέλει να είναι μια περιφερειακή δύναμη ισχυρή? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα όραμα, ένα γεωπολιτικό όραμα το οποίο το υπηρετούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, λίγο ή πολύ
στην Τουρκία, με ξέρεις τώρα την αριστερά λίγο και τους Κούρδους. Θέλει λοιπόν να γίνει μια περιφερειακή δύναμη, όπως σωστά είπατε. Μια περιφερειακή δύναμη σημαίνει ότι θα έχει επιπαντός επιστητού άποψη. Δεν θα συμβαίνει τίποτα στην ευρύτερη περιοχή, εάν δεν ερωτηθεί η Τουρκία. Έτσι, και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, γιατί κοιτάξτε, πίσω από αυτό το όραμα υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα, υπάρχουν και εμπορικά συμφέροντα, υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως πάνω απ' όλα ένα ιδεολόγημα. Υπάρχει ένας αυτοπροσδιορισμός. Υπάρχει δηλαδή μια επένδυση σε μια ιδέα, σε ένα όραμα, το οποίο λέει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι ένα πιστήνιο όργανο της Δύσης, δεν μπορεί να είναι ένας πιστός σύμμαχος απλά της Δύσης, της Αμερικής δηλαδή, που απλά θα εκτελεί τις διαταγές των Αμερικανών. Έτσι θα είναι απλά μια χώρα η οποία δεν θα παράγει ασφάλεια, αλλά θα είναι μια χώρα η οποία θα παίζει ένα δευτερεύον ρόλο. Έχουν λοιπόν για τον εαυτό τους ένα άλλο όραμα, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Και αυτό το όραμα θα υπηρετούν. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει, κύριε Παπαδόπουλο, τι θα κάνουμε εμείς με αυτό το όραμα? Πριν πάμε στο δεύτερο. Πριν πάμε να πω εγώ ότι αυτό που κάνει λοιπόν, ενώ δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει αποφασιστεί από τη Δύση, ας πούμε, δεν τηρεί το εμπάργκο εναντίον της Ρωσίας, συγχρόνως υποστηρίζει τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, και όμως καταφέρνει στο τέλος να πετύχει το δικό της. Δηλαδή τα F-16 τα πέτυχε, τον εξυγχρονισμό των F-16. Τα γερμανικά τα υποβρύχια τα πήρε. Τώρα χτυπάει τα F-35. Πώς απαντάμε εμείς? Καταρχάς να σας πω για τα F-35, εγώ έχω πολλές αμφιβολίες, είτε τώρα και τις πληροφορίες που πήγαν στον ελλαδικό τύπο, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά να προχωρήσουμε λίγο. Έχετε δίκιο λοιπόν ότι έτσι με μια ψυχή αποτίμηση όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Η απάντηση, η πρώτη απάντηση που μπορώ να δώσω είναι ότι κανείς δεν θέλει να χάσει την Τουρκία γεωπολιτικά. Η Δύση και κυρίως η Αμερική, νομίζω ότι το έχουμε ξαναζητήσει στην εκπομπή σας, πάσχει από το σύνδεμο της χαμένης χώρας. Δηλαδή το ερώτημα που είχε τεθεί, ας πούμε, στον Τρούμαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ποιος έχασε, γιατί χάσαμε την Κίνα, έτσι, στο Μάο Τσετούνγκ. Ναι. Μετά το ερώτημα στον Κένετ ήταν γιατί χάσαμε την Κούβα, το Φιντέλ. Μετά το ερώτημα στον Νίξον ήταν γιατί χάσαμε το Βιετνάμ. Στον Κάρτερ ήταν γιατί χάσαμε, ας πούμε, το Αφγανιστάν. Υπάρχει λοιπόν η Δύση και κυρίως η Αμερική από το σύνδεμο της χαμένης χώρας. Κανείς δεν θα χάσει την Τουρκία. Οι Τούρκοι λοιπόν έχουν αυτή τη στιγμή μια δικοματική στρατηγική, τον ορίο. Δηλαδή φέρνουν τα πράγματα στο κρεμό, πηγαίνουν μέχρι το κρεμό, να το πω έτσι δημοτικά. Πολλές φορές εκβιάζουν, πολλές φορές δείχνουν ότι είναι απρόβλεπτοι, και ταυτόχρονα αυτές οι απειλές, κοιτάξτε, είναι απειλές οι οποίες έχουν μια αξιοπιστία. Δεν είναι απειλές οι οποίες είναι κοινού περιεχομένου. Δηλαδή, όταν εκτοξεύεις απειλές, όταν γίνεσαι δύσκολος, πρέπει να είσαι αποφασισμένος να πας μέχρι το τέλος. Σας ερωτάω λοιπόν, για να κάνουμε ένα, άμα θέλετε, μια συζήτηση μεταξύ μας. Η Τουρκία, όταν εκβιάζει, όταν εκτοξεύει απειλές, φαίνεται ότι είναι αξιόπιστη, φαίνεται ότι αυτό που λέει το εννοεί? Η απάντηση προφανώς είναι ναι. Mm. Πολλές φορές η Τουρκία δείχνει ότι δεν πλοφάρει. Άρα έχει πείσει τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους, ότι αυτή η χώρα, αυτά που λέει τα εννοεί, και αυτή η χώρα είναι πολύτιμη για τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της Δύσης και δεν πρέπει να τη χάσουμε. Άρα, πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να ανεχτούμε, ας πούμε, όλοι μας, όχι απλά οι Έλληνες, να ανεχτούμε τις ιδιωτερότητες της Τουρκίας. Όλα αυτά που αναφέρατε, ότι δεν είναι μια χώρα που υποστηρίζει μια τρομοκρατική οργάνωση, είναι μια χώρα της οποίας ο πρόεδρος χρησιμοποιεί αντισημιτική και αντιχριστιανική πολλές φορές την Τουρκία, είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στους Ρώσους. Έβγαλε 100 δισεκατομμύρια από το εμπάργκο. Γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει την Τουρκία. Γιατί αν χαθεί η Τουρκία, έχουν πιστεί και μεγάλη, αν θέλετε, μεγάλα ονόματα της γεωπολιτικής, όπως ας πούμε ήταν ο Κίσιντζερ, όπως ήταν ο Μπρεζίνσκι παλιότερα. Η Τουρκία είναι ένας τόσο σημαντικός δρόντας στην περιοχή που, αν τον απολέσει η Δύση γεωπολιτικά, αυτό θα είναι μια καταστροφή. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, μου επιτρέπετε να σας πω κάτι άλλο για δικιά μας πλευρά. Εμείς έχουμε με τον ένα με τον άνθρωπο υποστηρίξει αυτό το αφήγημα. Δηλαδή, όταν οι δικοί μας αξιωματούχοι λένε ότι δεν πρέπει η Τουρκία να αυτονομηθεί, η Τουρκία πρέπει να μείνει μέσα, η Τουρκία πρέπει να πάρει F-16. Τα λέμε όλα αυτά γιατί υπάρχει πέρα, ξέρετε, μια άποψη ότι καλύτερα η Τουρκία να είναι μέσα στο Μαντρί παρά να είναι εκτός. Είναι πιο ελέγξιμη. Λέμε ότι αν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί κάποιος να την ελέγξει. Ναι. Εγώ δεν τη συμμερίζομαι αυτό. Ναι. Λοιπόν. Κυρίως πρώτη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρώ ότι είναι ονειροθερινής εκτός να ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε σημαντικότητα για την Τελωνιακή Ένωση και μια διπλή. Με μια σύνδεση, εν πάση περιπτώσει, δική με την Ευρώπη. Εκεί εντάξει, όντως καταλαβαίνω το επιχείρημα και το αποδέχομαι. Αλλά σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ,
Δεν θεωρώ ότι η συμμετοχή μας, ας πούμε, από κοινού με τον ΝΑΤΟ μας έχει υποφελήσει τόσο πολύ. Αυτό όμως που είναι ένα αντικείμενο μιας άντλησης. Ναι, αλλά εμείς τι θα κάνουμε, θέλω να πω τώρα. Τι βλέπουμε μπροστά μας. Εμείς έχουμε 200 δισεκατομμύρια ΕΠ, η Τουρκία κοντεύει το 1-3. Αυτοί λοιπόν έχουν με μεγάλη άνεση, μπορούν να παίρνουν κάθε χρόνο τα δικά μας και πιο πολλά όπλα από εμάς και να γίνουν πολύ πιο ισχυροί. Ποια είναι η λύση? Ναι, καταρχάς να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι και να πούμε ότι ενώ εμείς πάντα υποστηρίζαμε ότι είναι την ποιότητα των συστημάτων μας και την ποιότητα του προσωπικού μας, θα εξισορροπήσουμε την ποσότητα των αντιπάλων μας, των Τουρκών, θεωρώ ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέληξε κάτι άλλο. Κατέληξε ότι πολλές φορές η ποσότητα κάνει τη διαφορά. Υπόθεση εργασίας λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, και το έχουμε πάλι συζητήσει και στην εκπομπή αυτή και νομίζω ότι στην καθημερινή αρκετές φορές, είναι ότι δεν θα γίνει ένας τελικός πόλεμος. Δεν θα συγκρουστούμε ποτέ με τους Τούρκους, ένας διαδρομικές χώρες και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ λοιπόν τώρα προς χάρη της σύντησης το δέχομαι. Να σας πω λοιπόν ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα θα κάνει πόλεμο μας, για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουν τώρα που μας ακούνε. Το θέμα ποιο είναι, ότι η Τουρκία κερδίσει εις βάρος μας κάνοντας μια πολιτική η οποία είναι μια πολιτική εξαναγκασμού, δηλαδή κάθε φορά μας πιέζει στρατηγικά και κάθε φορά ή σχεδόν κάθε φορά, γιατί υπάρχουν και φορές που αντιδρούμε, αλλά σχεδόν κάθε φορά όταν μπαίνουμε σε ένα δίλημα να κλιμακώσουμε ή να αποκλιμακώσουμε, λέμε να αποκλιμακώσουμε. Τελευταίο πρεσταλικό είναι η Κάσος, εξασχέτου το πώς καταγράφηκε και το υποστηρίζει η ίδια κυβέρνηση, στην Κάσο είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν διαχειριστήκαμε μάλλον επαρκώς. Ναι. Έτσι, θυμίζω για όσους δεν παρακολουθούν ότι πήγε εκεί ένα πλοίο ιταλικό να πάρει μετρήσεις για να ποντίσουμε ένα καλώδιο ηλεκτρικό και μαζεύτηκαν 5 πολεμικά πλοία τουρκικά. Δηλαδή αυτοί στρατικοποίησαν αμέσως. Έτσι, εμείς απλά είχαμε μια συμβολική παρουσία εκεί πέρα του στόλου μας. Δεν είχε τίποτα και εμείς κάτι ας πούμε, να ανοίξουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θέλαμε την διπλωματική αποκλιμάκωση με το σχετικό ότι εντάξει δεν θέλουμε την σύγκρουση. Ναι, προφανώς. Εκεί, μισό λεπτό κύριε Παπαδόπουλε, εκεί υπήρχε, έτσι όπως έχουμε συζητήσει τα πράγματα, υπήρχε μια λιγκυπτιακή ΑΟΣ. Δεν ήταν αδικαζόμενη παλοκριτήρα. Ναι. Θυμίζω σε όλους τους φίλους που μας ακούνε, που είναι και σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη. Το 87 ο Ανδρέας Παπαδίου πήγε να κάνει πόλεμο για την εικαζόμενη παλοκριτήρα. Δεν υπήρχε καν υφαλοκρηπίδα. Η καζόμενη υφαλοκρηπίδα ήταν που θα έπαιρνε το αυτό σύστημα. Εμείς λοιπόν είχαμε τώρα τους Τούρκους, οι οποίοι κατά παράβαση και τη συμφωνία που έχουμε με τους Αιγυπτίους και γενικότερα των διεθνών συμφωνιών της θάλασσας, πήγανε και κάναν ένα στρατιωτικό τσαμπουκά, να το πούμε απλά, για κάτι το οποίο δεν έπρεπε να κάνουμε σε καμία περίπτωση. Έτσι, είχαμε το δικαίωμα εμείς να έχουμε αυτό το πλοίο εκεί πέρα και να κάνει έρευνες για το καλώδιο που θέλουμε στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας συνεργασία με τους Κύπριους και τους Ισραηλινούς. Τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Το μήνυμα που πέρασε η Τουρκία προς εμάς και προς εσάς, μέσα ότι τίποτα δεν θα γίνει στην περιοχή αν δεν με ρωτάτε. Τίποτα δεν θα γίνει στην περιοχή. Ασχέτως αν έχετε υπογράψει μια συμφωνία ΑΟΣ με τους Αιγύπτιους, ασχέτως αν έχετε κάνει ό,τι έχετε κάνει. Αυτό λοιπόν από μόνο του. Δεν μπορεί κάποιος να με πείσει τώρα, ειδικά όταν βλέπω τις ανακοινώσεις του ΙΠΕΚ. Δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι εκεί πέρα η Ελλάδα δεν υπέστη μια ήττα. Το ερώτημα λοιπόν που εγώ θέτω στο δημόσιο διάλογο είναι, αφού πιστεύουμε ότι η Τουρκία υπερέχει στρατιωτικά, αφού πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι μια αποφασισμένη χώρα να πάει τα πράγματα στα άκρα, εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Ποια είναι η δικιά μας στρατηγική? Ωραία, δεν μπορούμε λοιπόν να στρατικοποιήσουμε την ελληνοτουρκική κρίση όταν προκύπτει. Έτσι, γιατί δεν θέλουμε ας πούμε, να πάμε τα πράγματα στα άκρα. Δεν θέλουμε να έχουμε τη μοίρα της Ουκρανίας. Εντάξει, όλα αυτά είναι δεκτά και ανθρώπινα και ηθικά. Τι κάνουμε όμως εμείς? Ποια είναι η στρατηγική μας? Υπάρχει κάποια στρατηγική? Πιέζουμε με διπλωματικό τρόπο να βρούμε μια λύση μέσω της Χάγης ή ενός, εν πάση περιπτώσει, διαιτητικού οργανισμού, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στον πόλεμο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν γίνεται ούτε αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, για να μην μας φτάνω κι εγώ, απλά αγοράζει χρόνο, πολιτικό χρόνο, για να μην σκάσει κάτι στη βάρδια της, όπως κάνουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι. Γίνεται μια διαχείριση του θέματος για εσωτερικούς λόγους, γιατί προφανώς όλα αυτά τα θέματα προκαλούν αντιδράσεις και σοκοματικές και στα άλλα κομμάτια του πολιτικού φάσματος. Δεν υπάρχει κάποια στρατηγική. Γιατί να σας πω κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, να πάμε στη Χάγη. Ωραία, να έχουμε ένα συνεφοσχετικό λοιπόν, να το υπογράψουμε και να πάμε. Όταν οι Τούρκοι αφισβητούν την ελληνική κυριαρχία στη Συνούση σε πολλά μικρά κατοικήσιμα ή μη κατοικήσιμα νησιά, όταν δεν μας αφήνουν
ούτε ένα θαλάσσιο πάρκο να κάνουμε στις Κυκλάδες. Για ποιο πράγμα θα πάμε, θα μου απαντήσει κάποιος, για ποιο πράγμα θα πάμε ακριβώς στη Χάγη, για την αόρθωση υφαλοκρηπίδα, ή θα πάμε για να μας πει η Χάγη, εάν το τάδε νησί ή νησί δεν ανήκει στην Ελλάδα, δεν ανήκει στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμιά κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση. Αυτό καμία δημοκρατική κυβέρνηση δεν έχει εξοδότηση στον ελληνικό λαό να το κάνει. Άρα για ποιο πράγμα θα πάμε στη Χάγη. Η Χάγη δεν υπάρχει. Η Χάγη είναι μια φρενάκι. Και αν θέλετε να σας πείσω για αυτό που σας λέω, παρακολουθήστε παρακαλώ τα δημοσίευματα του ελληνικού τύπου και να δείτε, γιατί εγώ τα παρακολουθώ πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια δεν αναφέρεται η Χάγη. Μάλιστα. Η συζήτηση για τη Χάγη, κύριε Παπαδόπουλο, είναι μια εσωτερική συζήτηση που κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, κυρίως οι πανεπιστημιακοί, κάποιοι διπλωμάτες, κάποιοι στρατιωτικοί, κάποιοι πολιτικοί. Είναι μια συζήτηση που γίνεται με τον εαυτό μας. Γιατί πολύ απλά αυτά που ζητάει η Τουρκία να μπουν σε ένα συνεπροσωπικό, καμία κυβέρνηση, είτε δεν έχει πάρει 41, είτε έχει πάρει 101, δεν μπορεί να τα δεχτεί. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Καραγιάννη. Είναι σημαντικό το ότι θέσατε αυτά τα θέματα και πρέπει επιτέλους να τα αρχίσουμε να τα συζητάμε στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.